Αυτό είναι αλήθεια. Τέρμα. Τώρα θα προσπαθήσουν, επειδή τα. Αέρας φρέσκος. Φρέσκος, έτσι. Τα συζητούσαμε πριν με τους συναδέλφους. Να τα θέσουμε και στους πολιτικούς μας τώρα. Έχετε ιδέα, κυρία Σιμακοπούλου, τι ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για νοθεία μετά τις εκλογές? Ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, ναι, και θα μιλήσει για νοθεία. Είναι μια σοβαρή καταγγελία αυτή, όταν γίνεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας, για εκλογές που θα γίνουν 9 Απριλίου, 10 Απριλίου κλείνει η Βουλή. Και δεν, Μαρτίου. Και δεν είναι λίγο σαν να προκαταλαμβάνουμε και το αποτέλεσμα? Εντάξει, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός εχθές έβγαλε το αναμενόμενο συμπέρασμα από τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Και εγώ θα σας πω, επειδή τον ευρωπαϊκό αέρα φέρνω εδώ σήμερα, θα σας πω ότι προχτές είχαμε μια συζήτηση στην Ευρωβουλή με θέμα το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μια συζήτηση που έχει γίνει για πολλές χώρες, για τη Βουλγαρία, για τη Μάλτα, για την Πολωνία, για την Ισπανία πρόσφατα. Και σε αυτή τη συζήτηση, εφθαρσώς μια κλίκα, αν θέλετε, από κέντρο αριστερούς πολιτικούς με δική τους ατζέντα, ηγείται αυτή τη ομάδα, σας λέω, μια κυρία που λέγεται Sophie in't Veld, που είναι Ολλανδέζα, η οποία, έτσι για να σας δώσω μια εικόνα, είναι σαν να ακούς την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά με κατσαρά μαλλιά και στο πιο ξανθό. Και ακούσαμε, ιδίως από την. Δεν ξέρω πόσο ευτυχισμένη είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου που σας άκουσε τώρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι. Δηλαδή. Έτσι ό, μιλάει. Το μόνο καλό είναι ότι στην Ευρωβουλή, κύριε Παπαδάκη, μιλάνε για 1,5-2 λεπτά, δεν μιλάνε για 20 λεπτά. Οπότε δεν χρειάζεται να το υποστείς για πάρα πολλή ώρα αυτό. Εδώ δεν είναι για 20 λεπτά. Αυτή λοιπόν λέει. Είναι και για μέρες. Άμα την ακούσεις να μιλήσει, να μιλάει, είναι σαν να διαβάζεις. Συγκεκριμένου, κυρία Σιμακοπούλου. Σαν να διαβάζεις τα tweet του κυρίου Κίρτσου. Επί του συγκεκριμένου λοιπόν. Τυπήσατε την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Κίρτσο, πάμε και συνέχεια. Κυρία, όλη αυτή η παρέα λοιπόν, τι έλεγε? Έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα και ότι υπάρχουν σκιές σε σχέση με τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα και ότι υπάρχει θέμα με τις εκλογές. Έχει ακουστεί κάτι τέτοιο? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Η κυρία Ιντβέλτ έδωσε και συνέντευξη που έλεγε ότι πρέπει να, να δούμε. Εάν υπάρχουν. Για τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευρωβουλευτές. Του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδημούλης παρακαλούσε τον κύριο Ανδρουλάκη να συνεργαστούν. Αυτό. Άλλο. Και βεβαίως έλεγε μπορεί τα χειρότερα για τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, εντάξει. Και ο κύριος Αρβανίτης έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, επειδή δεν αφήνουμε τον κόσμο να πάει να δει τον Τζόκερ. Και διάφορα άλλα πράγματα, όπως έλεγε και προχτές. Αυτή η συζήτηση αφορά στο θέμα των παρακολουθήσεων, κυρία Σιμακοπούλου, που μοιάζει σαν να το αγνοείτε τώρα. Όχι ότι το αγνοούμε. Δεν είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτό για το οποίο συζητάμε εδώ και μήνες και δεν βγάζουμε άλλο. Το ζήτημα είναι, κυρία Αναστασοπούλου, γιατί στην Ευρωβουλή, ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, έχουν υπάρξει παραιτήσεις, εξεταστική, νέο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί το συζητάμε? Το συζητάμε γιατί η κεντροαριστερή αυτή πλειοψηφία θέλει να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Να πάμε στον κύριο Τριανταφυλλίδη, γιατί περιμένει και ο κύριος Κατσόνης. Να δούμε μετά και στα θέματα της κοινωνίας. Κύριε Παπαδάκη, θέματα της κοινωνίας. Και θα μου επιτρέψετε. Μία απάντηση όμως. Θα δώσω απάντηση. Γιατί θα αυτό που επεκτείνει ο Πρωθυπουργός είναι. Κύριε Παπαδάκη, θα δώσω απάντηση. Αλλά επειδή σωστά επισημαίνετε και από την εκπομπή σας τα θέματα της κοινωνίας και πριν από 1,5 μήνα είχατε φωτίσει την τραγωδία του εξάχρονου Θωμά από τα Γρεβενά, ο οποίος δεν βρήκε μεθ παιδόν στη Θεσσαλονίκη και ταξίδιψε σε όλη τη χώρα και έχασε τη ζωή του στην Πάτρα. Να πούμε ότι χθες είχαμε την ακύρωση βόμβα του διαγωνισμού για το παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης. Και μιλώ τώρα πέρα πάνω και έξω από κόμματα. Το οποίο είναι και δωρεά του Ιδρύματος. Ακριβώς, ακριβώς. Με επισημάνσεις που θέτουν πολλά ερωτηματικά για υπερδιπλάσεις και υπερδιπλάσεις τιμές σε σχέση με το να καταστεί άγονος διαγωνισμός. Εγώ κατέθεσα σήμερα επίκαιρη ερώτηση. Ότι πάση θυσία η Θεσσαλονίκη του 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων διεκδικεί εδώ και 50 χρόνια να έχει παιδιατρικό νοσοκομείο. Δεν έχει παιδιατρικό νοσοκομείο η μισή Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό να πρέπει να καταστεί σαφές και περιμένω από τον κύριο Πλεύρη να μας αυτό. Πει βεβαίως. Τι ακριβώς συνέβη, πώς φτάσαμε στο αδιέξοδο. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας. Θα αμφισβητήσετε το εκλογικό αποτέλεσμα αν δεν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος το είπε, ο κύριος Μητσοτάκης? Κύριε Μητσοτάκης, κύριε Αναστασοπούλου, είχε πει σε εσάς στις 23 Μαΐου του 19 ότι θα φέρει νόμο που να απαγορεύει 3 μήνες πριν από τις εκλογές η εκάστοτε κυβέρνηση να μοιράζει επιδόματα. Και το ακούς σήμερα, το βίντεο τότε,
και γελάς. Όπως τότε είχε στο πει. Σκάι εδώ ότι ήταν, γιατί στο Sky ήταν. Ήταν στο Sky. Τότε δεν ήμουν στο Ραντένα. Ήμουν στο Sky, ναι. Λοιπόν, το βίντεο όμως 23 Μαΐου του 19 έλεγε ο Μητσοτάκης. Καλά, μιλάτε εσείς για επιδόματα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εσείς τι θα φέρετε, έλεγε, τι θα ψηφίζετε. Έλεγε 13η σύνταξη. Έλεγε, κυρία. Έτσι είναι. Τι σας νοιάζει, αφού δεν πάτε στη Βουλή να ψηφίσετε. Κυρία Σημαντοπούλου, αφήστε να πούμε. Είπατε μια σειρά από παραδοξολογίες. Αφήστε να ακουστεί και. Ολοκληρώστε όμως, κυρία Τεφλίδη, γιατί. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτά από την πλευρά του Μητσοτάκη, ο οποίος ακούει τον Αμερικανό σύμβουλό του να αντιστρέψει τα δεδομένα, γιατί. Τέτοια αδιανόητη δήλωση δεν έχει γίνει. Λέει τώρα και μιλάει ο Μητσοτάκης στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς αυτό που είπαμε, επισημάναμε και υπογραμμίσαμε ότι πρέπει να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση που θα εξετάσει το δημοσίευμα του Guardian, ότι η ομάδα Jorge Team, μια ομάδα η οποία τι για κάνει, χειραγώγηση. Θα πάμε στον κύριο Καζιώτη. Δεν είπατε το πράγμα. Η πηγή έπρεπε να ολοκληρώσετε, πρέπει να μοιράσουμε το χρόνο. Ήταν ο κύριο Μαδούρο και τώρα είναι ο κύριο Μπολσονάρο. Εσείς τώρα συνεργάζεται για να πάρετε πετρέλαιο από τον Μαδούρο που είπατε. Πλησιάζουν οι εκλογές, κύριε Παπαδάκη, κύριε Σασοπούλου. Θα έχουμε αυτή την αντιπαράθεση, την ψεύτικη κατά την εκτίμησή μας, και όπως έχει δείξει και η πείρα μέχρι τώρα, γιατί στα κρίσιμα ζητήματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ έχουν μια συμφωνία. Αυτό έχει αποδείξει η πρακτική όλη αυτή την περίοδο της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν συμφωνήσει στα κρίσιμα ζητήματα. Θέλετε να πούμε εδώ για τους πληστηριασμούς, που είναι ζήτημα της επικαιρότητας. Στις 700.000 πληστηριασμοί, οι οποίοι είναι μπροστά μας, είναι κοινό πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω σε αυτούς τους νόμους κάθισε ο Άριος Πάγος και έβγαλε την απόφαση. Είναι μία μίξ από τους νόμους του 2003 του ΠΑΣΟΚ, του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς τους δύο νόμους, και όντως. Το πτωχευτικό δίκαιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω σε αυτούς τους νόμους, λοιπόν, βγήκε η απόφαση αυτή, όπου οι services, τα κοράκια δηλαδή, μπορούν να κάνουν τους πληστηριασμούς. 700.000 άνθρωποι δεν έχουν καμιά δουλειά με αυτά τα κόμματα και πρέπει να σταθούν απέναντί τους, όποια και αν είναι αντιπαράθεση. Αυτές οι 700.000. Δεν είναι κουκουέ, αλλά το κουκουέ οργανώνει την αλληλεγγύη. Αυτό στέκεται απέναντι στους πληστηριασμούς, ενώ οι άλλοι τους κάνουν, κύριε Παπαδάκη. Το ΚΚΕ την προηγούμενη εβδομάδα, διορθώστε με, κατέβασε πρόταση νόμου συγκεκριμένη για τους πληστηριασμούς. Και την απέρριψαν. Την απέρριψαν. Όλοι συγκεκριμένοι. Κύριε Σημακοπούλου, δεν σας έκανε εντύπωση ότι μέσα σε 15, 16, 17, 18 μέρες έχουμε απόφαση, συνεδριάζει, βγάζει απόφαση, την καθαρογράφει, την δημοσιεύει και αρχίζει η εφαρμογή της.